Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα σας δείξω ποια προϊόντα θα πάρω μαζί μου στις διακοπές. Θα σας δείξω, μάλλον έχω ένα νεσεσέρ που είναι για προϊόντα προσώπου, ένα νεσεσέρ για προϊόντα μαλλιών και ένα νεσεσέρ για προϊόντα μακιγιάζ. Να σας πω ότι τα προϊόντα που θα δείτε είναι πολλά, γιατί πρώτον, εγώ θα πάω για ένα μήνα στο χωριό μου, που ένας μήνας σημαίνει κάποια θα τελειώσουν, πρέπει να έχω να τα αντικαταστήσω κτλ. Δεύτερον, κάποια προϊόντα θα τα πάρω μαζί μου γιατί πρέπει να τα δοκιμάσω αυτό το διάστημα που θα είμαι εκεί, ώστε από Σεπτέμβρη να μπορώ να σας μιλήσω για αυτά. Και τρίτον, εγώ είμαι άνθρωπος που όταν πάω διακοπές, ειδικά στο χωριό, τις συνδυάζω με το να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με τον εαυτό μου. Μου αρέσει δηλαδή, είναι μέρος των διακοπών μου, να κάνω τις μάσκες μου, να βάλω όλες μου τις κρέμες. Είναι μέρος των διακοπών. Για κάποιον άλλον διακοπές μπορεί να σημαίνει βάζω ένα αντιλιακό και μπαίνω στη θάλασσα. Σεβαστό, ok, εδώ θα δούμε μια διαφορετική νοοτροπία που έχω εγώ, να περιποιούμε το πρόσωπό μου, να περιποιούμε λίγο παραπάνω το σώμα μου και τα λοιπά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το νεσεσέρ στο οποίο θα βάλω τα προϊόντα προσώπου είναι αυτό που είχα και πέρυσι. Βέβαια, πέρυσι εδώ νομίζω τα είχα βάλει όλα. Είχα βάλει και μαλλιών, τα πάντα όλα. Τώρα θα είναι μόνο προσώπου εδώ, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να δοκιμάσω φέτος. Λοιπόν, αυτό το νεσεσέρ το πήρα πέρυσι από το Τζάμπο. Νομίζω ότι το έχει και φέτος. Αν το βρω θα σας το βάλω σε link. Πιστεύω το έχει γιατί την τελευταία φορά που είχα πάει υπήρχε. Λοιπόν, για καθαριστικό προσώπου δεν θα βάλω αυτή τη στιγμή κάποιο, γιατί έχω βάλει παραγγελία στο P4 Pillion. Θα πάρω το σαπούνι καθαρισμού προσώπου που έχουν, το περιμένω για να το προσθέσω στο νεσεσέρ μου και δεν θα πάρω κάτι άλλο. Για το νοτική λοσιόν θα πάρω αυτήν εδώ από Medipil, την Aqua Essence Toner. Δεν υπάρχει για μένα ρουτίνα περιποίησης χωρίς το νοτική λοσιόν. Αυτή μου έχει αρέσει τρομερά, είναι πολύ ενυδατική, χωρίς να μου βαραίνει το πρόσωπο. Είναι καταπραγητική, είναι αντιγυραντική, έχει απίστευτα συστατικά και πολλά συστατικά. Δεν γίνεται χωρίς το νοτική λοσιόν για μένα και αυτή την περίοδο έχω ξετρελαθεί με αυτήν εδώ. Θα πάρω σίγουρα eye patches, αυτά εδώ από Natura Siberica, που είναι με τα 24 καράτια χρυσού, τα ανανεωτικά και αντιγυραντικά. Δεύτερη συσκευασία που χρησιμοποιώ από αυτά τα eye patches, είναι καταπληκτικά και τα έχω και στο ψυγείο και τα βάζω έτσι μετά τη θάλασσα και δροσίζομαι. Εννοείται ότι θα πάρω μαζί μου και αυτό εδώ το σέρουμ από Beauty of Joseon, είναι το Calming Serum με πράσινο τσάι και πανθενόλι. Θα κάνω και μια διάμεση ρουτίνα, γυρνώντας από τη θάλασσα και πριν τη βραδινή μου ρουτίνα, δηλαδή και το μεσημεράκι ας πούμε, νωρίς το απόγευμα, θα βάζω προϊόντα τα οποία θα επαναφέρουν την επιδερμίδα μου από τη ζέστη και τον ήλιο. Για σέρουμ θα βάζω αυτό και για κρέμα προσώπου θα βάζω αυτήν εδώ από Γκαλίνικο, είναι η Repair Cream. Αυτά τα δύο κάνουν τέλειο συνδυασμό για μετά τη θάλασσα, τα λατρεύω. Είναι και τα δύο απίστευτα λεπτόρευστα, σας τα έχω δείξει προηγούμενο βίντεο και τις υφές τους. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας και σου προσφέρουν απίστευτη καταπράγηση και επαναφορά γενικότερα της επιδερμίδας. Αυτό και αυτό. Δεν είναι μόνο για μετά τον ήλιο, είναι και για μετά από αποτρίχωση. Αυτό, παιδιά, της Γκαλίνικο το έχω χρησιμοποιήσει και για καταπράγηση μετά από αποτρίχωση σε κάποια σημεία στα πόδια και σε έξεμα πάνω το έχω βάλει και σε γδάρσιμο το έχω βάλει και είναι απίστευτη η ανάπλαση που προσφέρει. Είναι ένα πολυχρηστικό προϊόν για μένα και πιστεύω ότι πρέπει να το βγάλουμε και σε μεγάλη συσκευασία, να το έχουμε και για το σώμα. Λοιπόν, για το σώμα, επειδή αυτό δεν είναι σε μεγάλη συσκευασία και δεν θέλω να μου τελειώσει, για After Sun θα πάρω αυτό εδώ το προϊόν από Organic Shop, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι με 5% πανθενόλι, μυρίζει καρύδα, είναι, το έχω και στο ψυγείο, σε δροσίζει, σε καταπραίνει, σε ενυδατώνει, είναι σε μορφή σπρέι, δεν είναι καθόλου βαρύ, είναι σούπερ.
Για αντιλιακό σώματος, πάλι από Organic Shop, σας τα δείχνω λίγο ανακατεμένα, ελπίζω να μην σας πειράζει, είναι με όποια σειρά τα πιάνω. Με 30 δείκτη προστασίας και εκχύλισμα καρότου, που σημαίνει ότι βοηθάει να μαυρίσει και πιο εύκολα και παρατείνει και το μαύρισμα και μυρίζει και απίστευτα και έχει και αντιοξειδωτικά. Μιας τώρα που το πήγαμε προϊόντα σώματος, θα συνεχίσω με προϊόντα σώματος. Θα πάρω και αυτό εδώ το λάδι από P4 Pillion, είναι μαυριστικό λάδι με 6 δείκτη προστασίας, 99% φυσικά συστατικά και αυτό έχει μέσα καροτέλαιο. Εκτός από το ότι μπορείς να το βάλεις το απόγευμα για να κάνεις έτσι ένα ωραίο μαύρισμα, αλλά μπορείς και τις υπόλοιπες ώρες πάνω από το αντιλιακό σου, μπορείς να το βάλεις και μετά τη θάλασσα για να ενυδατώσει πολύ ωραία την επιδερμίδα σου, για να την κάνεις να λάμπει. Δηλαδή μπορείς να βάλεις πρώτα αυτό, εγώ έτσι το σκέφτομαι ότι θα το κάνω, θα βάζω πρώτα αυτό και μετά από πάνω θα κλειδώνω με αυτό για έξτρα λάμψη, έξτρα ενυδάτωση και για να παρατείνω κι άλλο το όποιο μαύρισμα κάνω. Γενικά μην περιμένετε ότι θα γυρίσω μαυρισμένη, αλλά εντάξει, μια αποχρωσούλα θα βοηθήσει αυτό να την πάρω. Αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε σε προϊόν για σύσφυξη και αδυνάτισμα. Δεν πάω πουθενά χωρίς το Solution Slimming Gel της Philia. Εντάξει, απίστευτο. Δεν ξέρω πόσες συσκευασίες έχω τέτοιες πραγματικά. Κάθε φορά που σας το δείχνω, εξασιάζομαι, γιατί πραγματικά, παιδιά μου, κάνει τρομερή δουλειά. Όμως, είναι στα τελειώματα, μόλις μου τελειώσει, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ αυτό εδώ, από P4 Pillion, το οποίο το είχα ξεκινήσει, είδα ότι κάνει δουλειά, όμως θέλω να το τελειώσω για να μπορώ να σας πω έτσι μία πιο ολοκληρωμένη γνώμη. Επίσης αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και στο έξεμα και στην καταπράνηση μετά από αποτρίχωση και ξύρισμα. Και σίγουρα θα το πάρω και αυτό μαζί μου. Για τις πτέρνες θα πάρω αυτό εδώ από CeraVe. Είναι το SA Renewing Food Cream. Μου τελειώνει. Έχω παραγγείλει και περιμένω να μου έρθει η επόμενη συσκευασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν για ενυδατώνεις τις φτέρνες σου. Πέρυσι όταν γύρισα από τις διακοπές είχα φτέρνες μωρού, παιδιά, χωρίς υπερβολές. Είναι φοβερό, αλλά πρέπει να το βάζεις συστηματικά έτσι κάθε βράδυ. Ειδικά τώρα που φοράμε τα πέδιλα, θα περπατήσουμε στην άμμο κτλ. Θα πάρω και αντιλιακό χεριών, αυτό εδώ από Ντουκρέι με 50 δείκτη προστασίας. Αυτό δεν θα το βάλω στη θάλασσα, στη θάλασσα βάζω το αντιλιακό του σώματος. Αυτό είναι ένα αντιλιακό που το βάζω όταν θα βγω να πάω, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, όταν θα οδηγήσω, που τα χέρια μου είναι πολύ εκτεθειμένα στον ήλιο. Και είναι ένα προϊόν το οποίο βοηθάει και στην αντιμετώπιση των πανάδων και στην πρόληψη. Και τα χέρια μου πάσχουν από αυτό το θέμα, λόγω της οδήγησης κυρίως. Και το βράδυ βάζω αυτήν εδώ την κρέμα χεριών που αντιμετωπίζει τις πανάδες. Είναι με ρεσβερατρόλι από Κονταλίβινο Perfect. Κάθε βράδυ τη χρησιμοποιώ, είναι πολύ ενυδατική και βοηθάει στις πανάδες. Για αποσμητικό θα πάρω αυτό εδώ από P4 Pillion και έχω παραγγείλει στην παραγγελία, που σας είπα, με το καθαριστικό προσώπου, έχω βάλει και το αποσμητικό με την άλλη τη μυρωδιά, τη mask, και εκείνο θα το προσθέσω γιατί βλέπω αυτό να μου τελειώνει μες στις διακοπές. Είναι ένα αποσμητικό που όποιος το δει παίρνει, το βάζει και μετά μου το παίρνει. Οπότε πρέπει να έχω καβάντζα. Θα πάρω σκραμπ χιλιών από Skin Food Avocado and Sugar. Είναι έτσι μέσα. Λίγο το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής, οπότε δεν θα σας πω εντυπώσεις ακόμα. Θα πάρω δύο μάσκες προσώπου μαζί μου. Η μία είναι αυτή εδώ με βιταμίνη C από Garnier. Δίνει πάρα πολύ λάμψη αυτή η μάσκα, είναι εγγύηση. Γενικά όλες από Garnier, αλλά αυτή, παιδιά, εντάξει, ό,τι και να έχει συμβεί το προηγούμενο βράδυ, όσο και να έχει ξενυχτήσει, άμα βάλεις αυτή τη μάσκα, σώζεσαι την άλλη μέρα. Θα πάρω και από My 7 Days αυτή εδώ που μου έχει απομείνει, που είναι η νούμερο 3 Green Day ή τονωτική. Πολύ ωραίες όλες αυτές οι μάσκες από My 7 Days, μία και μία, και ενυδάτωση κάνουν και σε φρεσκάνουν και σε ανανεώνουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια και εκεί που θα πάω έχει σούπερ μάρκετ, βρίσκω μάσκες Garnier, οπότε
αν χρειαστώ θα πάρω και από εκεί. Θα συνεχίσω με τα προϊόντα προσώπου. Το Beauty Princess μου έστειλε τα πάντα από Γκαλίνικο, οπότε θα τα πάρω μαζί μου. Έχω ξεκινήσει ήδη και τα χρησιμοποιώ. Θα τα πάρω μαζί μου για να τα χρησιμοποιώ για 1-1,5 μήνα ακόμα, μέχρι να βγάλω έτσι τελικά συμπεράσματα και να μπορώ να σας τα δείξω από Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή είναι sold out παντού τα Γκαλίνικο, αλλά από Σεπτέμβρη θα ξανακυκλοφορήσουν. Θα σας κάνω το βίντεο και θα ξέρετε τα πάντα για αυτά, αν θέλετε να τα προλάβετε πριν ξαναβγούν sold out. Λοιπόν, να σας δείξω τι έχω. Έχω την καταπραϊντική υδατική κρέμα με 11 κύρια συστατικά. Ένα καινούριο προϊόν τους που είναι με 10% αζελαϊκό οξύ και 2% νιασιναμίδη. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, θα κυκλοφορήσει από Σεπτέμβρη. Θα ξέρω τα πάντα να σας πω. Και εννοείται για όλα αυτά θα σας πω και πώς συνδυάζεται, πώς να τα χρησιμοποιήσετε κτλ. Θέλω όμως να κάνω πρώτα τους πειραματισμούς μου. Το νορό ματιών με 18 κύρια συστατικά είναι ορός αναδόμησης ματιών. Θα κρατηθώ τώρα, δεν θα πω τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα ακόμα. Μη βιαστείς Δήμητρα, μη βιαστείς, κρατιέμαι με το ζόρι να ξέρετε. Λοιπόν, το σέρουμ με κρυσταλλική ρετινόλη και ρετιναλδεΐδη, επειδή ξέρω θα με ρωτήσετε, αν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Ναι, μπορούμε, γιατί ρώτησα τους κατασκευαστές που είναι και δερματολόγοι και χημικοί και μου είπαν ότι ναι, αυτή τη ρετινόλη μπορείς να τη χρησιμοποιείς βράδυ καλοκαιριού, οπότε την παίρνω μαζί μου, ήδη τη χρησιμοποιώ, απλά δεν μιλάω, κρατιέμαι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η κρέμα ημέρας, η Hydrasist με 15 κύρια συστατικά. Το ιαλουρονικό με νιασιναμίδη. Πώς κρατιέμαι και δεν μιλάω για το καθένα από αυτά, δεν ξέρω. Την BTX ή αλλιώς η Botox Cream της εταιρείας με 8% συστατικά που κάνουν Botox. Δεν βλέπω την ώρα, παιδιά, να σας μιλήσω για αυτά τα προϊόντα. Δεν βλέπω την ώρα, πραγματικά. Λοιπόν, δεν φεύγω για διακοπές χωρίς το Bright Eyes. Είναι το προϊόν το οποίο, ακόμα και αν έχω άλλο σέρουμ ματιών, θα το βάλω πρώτο και θα το βάλω και σε ρινοπαριακές και όπου θέλω να κάνω γέμισμα ρητίδων. Βλέπω μεγάλη διαφορά σε γέμισμα ρητίδων, σε σακούλες και μαύρους κύκλους. Είναι σαν νερό, οπότε μπορείς να το συνδυάσεις με τα πάντα. Και άλλο σέρουμ, αν δεν χρησιμοποιείς, αυτό σε καλύπτει, αλλά αν χρησιμοποιείς, μπορείς να το βάλεις πρώτο και να ενισχύσεις την ρουτίνα των ματιών και να μπουστάρεις όπου έχεις ρητίδες ή πιστεύεις ότι θα κάνεις ρητίδες, να τις προλάβεις δηλαδή. Για σέρουμ θα έχω τις Γκαλίνικο και για κρέμα ματιών θα πάρω εννοείται την διαχρονική μου αξία, αυτήν εδώ από Φίλια, την Peptide Skin Perfecting Eye Cream υπερκρεμάρα ματιών, βοηθάει και στην ανόρθωση των βλεφάρων, βοηθάει και σε σακούλες και σε μαύρους κύκλους και σε λεπτές γραμμές και βαθιές γραμμές κάτω από τα μάτια. Σας λέω με σιγουριά για βαθιές γραμμές και ανόρθωση βλεφάρου, γιατί είναι η κρέμα ματιών που χρησιμοποιεί και η μητέρα μου, που είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν την αλλάζει, βλέπει τεράστια διαφορά, την παίρνει ξανά και ξανά χωρίς σταματημό και πολύ ωραία υφή, χρειάζεται λίγη ποσότητα, είναι φανταστική. Εγγυώμαι για τα Φίλια, εγγυώμαι πραγματικά, βλέπετε ότι σας τα δείχνω πάρα πολύ καιρό, νομίζω σας τα δείχνω πάνω από 1,5 χρόνο σίγουρα. Και όπως βλέπετε τα παίρνω ξανά και ξανά, δεν σταματάω να τα έχω μέσα στο νεσεσέρ μου και επειδή κάνω και πολλές δοκιμές προϊόντων, μπορεί κάποια να μην μου ταιριάξουν, να μην πάει κάτι καλά, είναι τα προϊόντα στα οποία θα γυρίσω, είναι το σιγουράκι μου, αυτά που σίγουρα θα μου ταιριάξουν, που σίγουρα θα δω αποτέλεσμα, που σίγουρα θα με βοηθήσουν, οπότε δεν γίνεται να φύγω διακοπές χωρίς αυτά. Και θα πάρω φυσικά και το σέρουμ με πεπτίδια της εταιρείας. Είναι πολύ λεπτόρευστο και μπορώ να το συνδυάσω με ό,τι ρουτίνα και να κάνω πρωί και βράδυ και βοηθάει πάρα πολύ σε ρητίδες, σε ανόρθωση, σε όλα. Επειδή αυτή την περίοδο που θα είμαι στο χωριό μπορεί να πετάξω και κάποια σπυράκια τις δύσκολες μέρες του μήνα ειδικά ή να θέλω μια έξτρα λάμψη στο πρόσωπο ή επειδή
πάμε στη θάλασσα, κουμπάμε στις βρεγμένες πετσέτες, υπάρχει άμμος, βάζουμε τα χέρια στο πρόσωπο. Θέλω κάτι που να είναι και αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό κτλ. Θα πάρω και αυτόν τον ορό από Beauty of Joseon, τον Glow Serum, που είναι με νιασιναμίδη και πρόπολη και λίγο BHA. Φανταστικός ορός. Φυσικά θα πάρω μαζί μου και την κρέμα από P4P Lion, που είναι φανταστική και τη συνδυάζω με ό,τι ρουτίνα και να κάνω, και αυτή βοηθάει και σε σπυράκια, είναι αντιμικροβιακή, αντιβακτηριακή, σου κάνει μια πολύ φυσική απολέπιση στο πρόσωπο και σου κάνει και αντιγύρανση και πάει και με τα πάντα όλα. Για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια, αν τυχόν πετάξω, παίρνω και αυτό εδώ από Pharmacept. Είναι το SOS Red Spot, για κοκκινίλες και σπυράκια το βάζεις το βράδυ και την άλλη μέρα έχει μαραθεί το σπυράκι. Για αντιλιακό προσώπου θα πάρω αυτό εδώ από Beauty of Joseon, το Relief Sun Rice and Probiotics. Φανταστικό αντιλιακό, φανταστικό, κάνει και αντιγύρανση, δίνει και λάμψη, είναι λεπτόρευστο, αλλά συγχρόνως σου κάνει και ενυδάτωση, είναι ένα αντιλιακό για όλους τους τύπους επιδερμίδας, το λατρεύω. Αλλά για ανανέωση θα πάρω και αυτό από Beauty of Joseon, επίσης πέρα από το κομμάτι της ανανέωσης του αντιλιακού ακόμα και πάνω από μακιγιάζ, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί βοηθάει πάρα πολύ και σε σπυράκια, και σου κάνει μάτο πρόσωπο αν τυχόν έχεις βγάλει λιπαρότητα και δεν χρειάζεται να ακουμπήσεις τα χέρια σου στο πρόσωπο γιατί είναι σε μορφή stick, όπως βλέπετε. Φανταστικό, θα το λιώσω. Γενικά, εγώ κάνω συνέχεια ανανέωση αντιλιακού, ειδικά όταν είμαι στη θάλασσα και στο χωριό, στο σπίτι, συνέχεια μπαίνω βγαίνω, οπότε είναι must η ανανέωση. Θα πάρω και αυτό το αντιλιακό με φυσικά φίλτρα από τη Skin 1004, που μου αρέσει πάρα πολύ και με βολεύει. Και επειδή μπορεί να θέλω να βάλω λίγο χρώμα στο πρόσωπό μου μαζί με το αντιλιακό και να έχω και φυσικά φίλτρα, θα πάρω και αυτό που είναι πάρα πολύ βολικό για όπου και αν είσαι. Είναι έτσι, σας το έχω ξαναδείξει και από εδώ έχει το σφουγγαράκι του, 50 δείκτης προστασίας. Είναι ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Εγώ έχω την ανοιχτή απόχρωση, την light. Μ' αρέσει πάρα πολύ και με βολεύει. Όπως και αυτό από Hamis, φανταστικό. Κάποια από αυτά θα μου τελειώσουν μέσα στις διακοπές, γι' αυτό με βλέπετε ότι παίρνω πολλά αντιλιακά προϊόντα. Αυτό είναι με χημικά φίλτρα, αλλά σου κάνει και ένα πολύ ωραίο ελαφρύ μακιγιάζ, έχει και skin care ιδιότητες, οπότε είναι απαραίτητο. Και αυτό εδώ που είναι ένα προϊόν που βοηθάει, λέει, να μακρύνουν, να μεγαλώσουν τα φρύδια σου. Εγώ θέλω λίγο να γεμίσω κάτι κενά που έχω και ενισχύει τις βλεφαρίδες, τις κάνει πιο πυκνές και βοηθάει να μακρύνουν. Είναι από Rapunzel. Το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό διάστημα, είναι με σπούλι μέσα, ακόμα δεν μπορώ να σας πω εντυπώσεις, θέλω να το τελειώσω, να δω αν όντως βοηθάει και μετά θα σας μιλήσω γι' αυτό. Και από αρώματα θα πάρω μόνο ένα, το αγαπημένο του άντρα μου, από Armani, το Pivoine Suzu, που είναι μια απίστευτη μυρωδιά για όλες τις εποχές. Τώρα το καλοκαίρι και ειδικά στη θάλασσα εγώ αρώματα δεν φοράω. Μόνο βράδυ αν βγούμε θα βάλω άρωμα, οπότε ναι, δικαιούται να βάλω το αγαπημένο του και μόνο. Ξέχασα να σας δείξω γιατί μου κρύφτηκε εδώ με όλα αυτά τα προϊόντα και τη βιταμίνη C από Γκαλινικό που θα πάρω μαζί μου για να την δοκιμάσω. Νομίζω δεν ξεχνάω κάτι, τα πήρα όλα. Όπως βλέπετε, χώρεσαν τα πάντα και μου έχει μείνει, αν τα τακτοποιήσω λίγο καλύτερα, και λίγος χώρος για να βάλω τα P4P Lion που περιμένω να μου έρθουν. Πάμε τώρα σε προϊόντα μαλλιών. Για νεσεσέρ μαλλιών θα πάρω αυτό εδώ, είναι ένα πολύ απλό νεσεσέρ που το έχω πολλά χρόνια, με βολεύει όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάρω
σαμπουάν και κονδύσιονερ, αλλά και μάσκα μαλλιών από Scandal Beauty, είναι φοβερά. Αυτό το σαμπουάν που έχω εγώ είναι το gentle, το απαλό που δεν έχει SLS και είναι για όσους έχουν κάνει κερατίνη, αλλά και για όσους θα κάνουν συχνό λούσιμο. Προφανώς στις διακοπές μας λουζόμαστε καθημερινά μετά τη θάλασσα ή ας πούμε αν πηγαίνεις γυμναστήριο και λούζεσαι πολύ συχνά, αυτό είναι κατάλληλο για σένα. Δεν κάνει πολύ εύκολα αφρό, αλλά καθαρίζει πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά χωρίς να τα αφήρει. Γιατί εντάξει, άμα λούζεσαι κάθε μέρα μπορεί λίγο να φθαρούν τα μαλλιά, αυτό δεν τα φθείρει. Είναι πολύ ευγενικό με τα μαλλιά. Και είναι προϊόντα γενικά που ξέρω και εμπιστεύομαι. Για θερμοπροστασία θα πάρω αυτό εδώ της L'Oréal, το No Hair Cut Cream. Αυτό ρε παιδιά, πόσο καιρό το έχω? Κάνα χρόνο το έχω, δεν τελειώνει. Είναι στα τελειώματα, όλο λέω τώρα θα τελειώσει, ύστερα θα τελειώσει, δεν τελειώνει, θα το πάρω μαζί μου. Θα πάρω για μετά το στέγνωμα των μαλλιών αυτό εδώ από Scandal Beauty που είχα πάρει και πέρυσι. Είναι Living Θεραπεία και φέτος θα τη συνδυάσω με το λαδάκι τους. Αυτά τα βάζω μαζί για θρέψη στα μήκη και στις άκρες των μαλλιών. Είναι λίγο μεγάλη αυτή η συσκευασία, αλλά δεν γίνεται να βάλεις το μαλλί στη θάλασσα και μετά να μην το επαναφέρεις. Μέσα σε αυτό το νεσεσέρ θα βάλω και αντιλιακό μαλλιών, που το έχω παραγγείλει και το περιμένω να έρθει. Είναι το αντιλιακό μαλλιών από Intermed που σας έδειξα και στο περσινό το βίντεο. Είναι το αντιλιακό μαλλιών που εμπιστεύομαι και παίρνω κάθε χρόνο, θα σας το βάλω σε φωτογραφία. Και φέτος πήρε και το αντίστοιχο αντιλιακό χιλιών να το δοκιμάσω. Θα πάρω και αυτό εδώ, γιατί δεν θα έχω την κομμότριά μου μαζί, δυστυχώς, να μου βάψει τη ρίζα και πλέον χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένους συνδυασμούς χρωμάτων και θα καλύψω τα λευκά με αυτό εδώ, είναι το Magic Retouch. Είμαι στην απόχρωση Medium Iced Brown, δεν είναι η απόχρωση των μαλλιών μου, αλλά όταν το τοποθετώ στα μαλλιά δεν φαίνεται διαφορά, οπότε θα το χρησιμοποιήσω μέχρι να τελειώσει και μετά θα πάρω την κατάλληλη απόχρωση. Και θα πάρω και μία LAC που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο με κερατίνη και προβιταμίνη β5. Είναι από την Farcom HD. Είναι το νούμερο 3 σε κράτημα. Τώρα ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ, οπότε ακόμα δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλή. Θα πάρω σίγουρα ένα κλαμεράκι, θα πάρω και μία στέκα για να στηρίζω τα μαλλιά μου όταν κάνω το skincare. Και αυτά από προϊόντα μαλλιών, δεν θα πάρω κάτι άλλο και πάμε στα προϊόντα μακιγιάζ. Θα τα βάλω όλα εδώ παιδιά, δεν παίρνω πολλά προϊόντα μακιγιάζ, δεν βάφομαι και ιδιαίτερα, νομίζω το έχετε καταλάβει και ειδικά στις διακοπές δεν, πιο πολύ εστιάζω στο skincare. Θα πάρω πράγματα τα οποία ξέρω, εμπιστεύομαι και σίγουρα θα τα βάλω, γιατί πέρυσι πήρα και περισσότερα που δεν τα χρησιμοποίησα και ήταν κρίμα. Αυτό το foundation θα πάρω μόνο από Maybelline, το Super Stay, που κρατάει λέει 24 ώρες με βιταμίνη C, είμαι στην απόχρωση 3, είναι το foundation που φοράω τώρα, σας το έχω δείξει και σε βίντεο μακιγιάζ, είναι τέλειο, είναι καλυπτικό, συγχρόνως δίνει λάμψη στο πρόσωπο, πολύ λάμψη στο πρόσωπο, είναι ενυδατικό, όχι βαρύ όμως, δεν το νιώθεις στο πρόσωπό σου, δεν βγάζει λιπαρότητα, είναι super, το εκτιμώ. Και βλέπω να το τελειώνω και στις διακοπές. Το χρησιμοποιώ συνέχεια. Για concealer θα πάρω της NYX το Bare With Me Concealer. Πολύ ωραίο concealer, ελαφρύ, συγχρόνως καλύπτει κιόλας. Δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, είναι ανάλαφρο, δεν το νιώθεις. Καλύπτει καλά και σπυράκια και τέτοια. Μου αρέσει πολύ. Είμαι στην απόχρωση, γιατί πάντα με ρωτάτε ποια απόχρωση φοράω. Είναι η 02 η Light. Λίγο μου γκριζάρει, ίσως να ήθελα μία άλλη απόχρωση, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, δεν φαίνεται άσχημο, τώρα το φοράω, αλλά εντάξει, δεν τρελάθηκα με την απόχρωση, δεν είναι 100% η δική μου. Εγώ θέλω λίγο να κυτρινίζουν τα concealer για να δίνουν έξτρα φως. Λοιπόν, για πούδρα θα πάρω αυτήν εδώ από MUA, γιατί είναι και μικρούλα και είναι και πάρα πολύ καλή, επίσης αυτήν φοράω τώρα. Είναι διάφανη και κάνει μια χαρά την δουλειά της. Για bronzer θα πάρω αυτό εδώ από Hoola
γιατί όπως σας έχω ξαναπεί θέλω να το τελειώσω και είναι και βολικό, είναι μικρούλι. Για ρούζ θα πάρω από Essence αυτό εδώ για πορτοκαλί κοραλή απόχρωση που έχει και λάμψη και το αγαπώ. Για ρούζ θα πάρω της NARS το Orgasm, φανταστικό αυτό παιδιά. Πόσο καιρό, είναι τόσο μικρούλι, πόσο καιρό το έχω και το χρησιμοποιώ. Δεν τελειώνει. Γενικά, δεν τελειώνουν. Τα προϊόντα, τα bronzer και τα ρούζ, πολύ δύσκολο για μένα να τα τελειώσω. Για χρυσή σκιά θα πάρω αυτήν εδώ την υγρή σκιά από Revolution που σας έχω κάνει και βίντεο με αυτήν. Την φοράω συνέχεια, είμαι σίγουρη ότι θα την τελειώσω στις διακοπές. Είναι η σκιά που θα βάλω κάθε φορά που θα βγω, είναι τόσο εύκολη στην τοποθέτηση και έχει τόσο ωραίο αποτέλεσμα και κάθε φορά όλοι με ρωτάνε τι σκιά φοράς και λάμπεις έτσι, φανταστική και πολύ οικονομική και μου φαίνεται ότι θα την πάρω και σε άλλες αποχρώσεις. Λοιπόν, επίσης για σκιές, άμα θέλω ρόζ αποχρώσεις, θα πάρω αυτήν εδώ την παλετίτσα από MUA. Και είναι η παλέτα με την οποία έχω κάνει και σήμερα το μακιγιάζ μου. Είναι η νούμερο 5, η Desert Bloom. Φανταστικές σκιές αυτές, φοβερή απόδοση. Θα πάρω και αυτό το highlighter από MUA, το ροζ. Και είμαι στην απόχρωση Pink Shimmer. Παιδιά, κάνει απίστευτο εφέ στο πρόσωπο και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και για την εσωτερική γωνία και για εδώ πάνω. Φανταστικό. Θα πάρω και αυτό εδώ το υγρό highlighter από Iconic London, επίσης φανταστικό highlighter για την υπέρτατη λάμψη, αλλά δεν γίνεται να πάω πουθενά χωρίς αυτή την παλέτα της Essence. Όπως βλέπετε, αυτό μου έσπασε, δεν είναι ότι μπόρεσα και το τελείωσα, μου έσπασε δυστυχώς, αλλά και τα άλλα είναι super. Είναι η Choose Your Glow Highlighter Palette, φοβερή. Για μάσκαρα θα πάρω την Telescopic Lift από L'Oreal. Έρχεται βίντεο με αυτή και αναλυτικό review. Για τα φρύδια θα πάρω αυτό εδώ της Essence, το Make Me Brow στην απόχρωση Acy Brows. Μου χτενίζει τα φρύδια, μου τα ανασηκώνει χωρίς να μου τα κολλάει, μου αρέσει, με βολεύει. Και το Lift and Snatch δεν πάω πια πουθενά χωρίς αυτό. Μου γεμίζει όλα τα κενά με πολύ φυσικό τρόπο, σου κάνει τριχάκια, είναι τέλειο. Για ενυδατικό χιλιών θα πάρω τις MAC το Prep and Prime, που σε περίπτωση που έχω κάποια πετσάκια το βάζω, μου τα ενυδατώνει μέχρι να έρθει η ώρα να βάλω το κραγιόν. Το αφαιρώ όμως πριν βάλω κραγιόν, γιατί αν υπάρχει αυτό στα χείλη, δεν έχω τη μέγιστη απόδοση του κραγιόν, δεν είναι τόσο σταθερό μετά, οπότε το βάζω, ενυδατώνω τα χείλη μου και πριν τοποθετήσω το κραγιόν το αφαιρώ. Θα πάρω και αυτό εδώ το χρυσό σαμπανιζέ μολύβι από Inglot, είναι το Outline Eye Pencil, είναι το νούμερο 91. Σε περίπτωση που θέλω να το χρησιμοποιήσω σαν σκιά ή να βάλω λίγο εδώ στην εσωτερική γραμμή, ή ακόμα και τύπου eyeliner μπορείς να κάνεις με αυτό, είναι πάρα πολύ βολική η μυτούλα του και μπορείς να το βάλεις και εδώ για λάμψη και στη μύτη όπου θέλεις. Θα πάρω και ένα μολύβι φρυδιών γιατί έτσι, για την σιγουριά, της Siglam θα πάρω, που έχει και το σπούλι από τη μία και από την άλλη έχει τη μυτούλα. Επίσης από μολύβι ματιών θα πάρω και αυτό εδώ το τυρκουάζ από την Essence, γιατί άμα δεν το βάλεις τώρα το καλοκαίρι αυτό πότε θα το βάλεις, όπως και αυτό από Catrice το μπλε της νύχτας που λέω εγώ, είναι η απόχρωση Beautiful, η 260, So Beautiful λέγεται, είναι μια φανταστική απόχρωση για καλοκαιρινό μακιγιάζ και όχι μόνο. Και αυτό το μολύβι ματιών που είναι ένα μπέζ που το χρησιμοποιώ για την εσωτερική γραμμή των ματιών για να δίνει έτσι πιο πολύ φως και λάμψη κάτω από τα μάτια και να τα κάνει λίγο πιο ανοιχτά και μεγάλα. Φυσικά θα πάρω μαζί μου και το κραγιόν που φοράω, που το έχω λατρέψει, το είδατε στο προηγούμενο βίντεο μακιγιάζ, είναι αυτό εδώ
Το Vinyl Ink από Maybelline στην απόχρωση Koi. Έχω ενθουσιαστεί και με την απόχρωση αυτή, αλλά και με το πώς φαίνεται στα χείλη. Είναι σαν να έχεις βάλει και λίγο lip gloss, αλλά χωρίς να είναι πολύ, χωρίς να είναι υπερβολικό, χωρίς να λάμπει περίεργα. Συγχρόνως είναι matte, αλλά δεν είναι και το τέρμα matte το στεγνό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα πάρω από lip gloss τη Σφρεγιάρα. Αυτό αν βάλεις μαύρο, καφέ μολύβι στα χείλια και στο κέντρο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα πάρω ένα κραγιόν από Mon Rev που το είχα πάρει πέρσι και το είχα κατευχαριστηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ένα πολύ ωραίο κοραλί στην απόχρωση 18. Είναι πάρα πολύ ωραίο κραγιόν. Δείτε εδώ τι πλούσιο χρώμα που έχει και τι ωραία απόχρωση. Στεγνώνει μάτ στα χείλια, αλλά χωρίς να σου στεγνώνει τα χείλια. Τα δείχνει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ γεμάτο πλούσιο χρώμα. Είναι πολύ σταθερό, όχι ότι θα φας κάτι λιπαρό και δεν θα φύγει καθόλου. Λίγο μπορεί να λιωθεί, λίγο όμως. Χωρίς να σε μουτζουρώσει, πάρα πολύ ωραίο. Καφέ μολύβι χιλιών, αυτό εδώ είναι από την Radiant, το Natural, το 03. Αγαπημένο καφέ μολύβι. Και ένα μολύβι επίσης από τη Radiant, το 09, το Red Apple, που είναι μία απόχρωση που πάει με τα περισσότερα κραγιόν. Κραγιόν από τη MAC, το Brave. Θα κλάψω όταν θα τελειώσει. Πάρα πολύ ωραία ροζ μοβ απόχρωση. Όποτε το φοράω αυτό σε βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην με ρωτήσουν τουλάχιστον 2-3 άτομα ποιο κραγιόν φοράω. Θα πάρω και ένα νουντ από MAC. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο νουντ που έχω συναντήσει. Είναι το Honey Love. Φοβερό. Θα πάρω και το Vivid Pink από Corée το 21 που κάθε χρόνο το έπαιρνα σε κάθε διακοπές, έπαιρνα δηλαδή καινούριο. Τώρα έχω από πέρυσι, μου έχει μείνει πολύ λίγο όπως βλέπετε, αλλά θα το πάρω για να το τελειώσω. Είναι ένα καρπουζί με λάμψη, ενυδατικό καρπουζί. Πάρα πολύ ωραίο για καλοκαιρινές διακοπές. Και ένα lip gloss επίσης αγαπημένο που το παίρνω συνέχεια, είναι από Bourjois. Γενικά δεν βλέπουμε Bourjois πολύ να κυκλοφορεί και το έχω και αρκετό καιρό, λέτε να χάλασε. Όχι, καλά μυρίζει και καλά γράφει. Ναι, νομίζω πρέπει να το χρησιμοποιήσω σε αυτές τις διακοπές και μετά να το πετάξω γιατί το έχω πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα φανταστικό lip gloss, είναι αυτό εδώ κάτω. Είναι ροζ με πολύ λάμψη, που το αγαπώ, το αγαπώ πολύ. Αυτά θα είναι τα νεσεσέρ των διακοπών. Θα πάρω και κάποια πινέλα, δεν σας τα δείχνω τώρα γιατί έκανα το μακιγιάζ και είναι λερωμένα, μην τα δείτε έτσι λερωμένα, ντροπή. Λίγα όμως, δηλαδή έκανα 2 για foundation, 1 για concealer, 2-3 για σκιές, πολύ λίγα πραγματάκια έτσι. Θα ξαναπώ ότι δεν είναι απαραίτητο εσείς να πάρετε τόσα πολλά πράγματα μαζί σας. Εγώ δοκιμάζω προϊόντα, γι' αυτό παίρνω τόσα πολλά, κάνω διάφορους συνδυασμούς. Εσείς μπορείτε να πάρετε πολύ λιγότερα, εννοείται. Δεν μπορώ να έχω link από κάτω για όλα αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν θα χωρέσουν. Θα σας έχω όμως link για τα νεσεσέρ αν τα βρω, αλλά σας είπα ότι είναι από τα Jumbo, οπότε μπορείτε να πάτε εκεί να τα βρείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι με πατημένο καμπανάκι, να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί όταν θα είμαι εγώ στο χωριό, ναι, μεν θα ανεβαίνουν εδώ βίντεο, αλλά εκεί θα μπορούμε να τα πούμε έτσι και πιο προσωπικά. Θα βλέπετε και φωτογραφίες από τις διακοπές μου, να μου στέλνετε και εσείς από τις δικές σας. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία στις διακοπές σας, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και αν φύγετε από το σπίτι και αν μείνετε στο σπίτι, ό,τι και να κάνετε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!